Είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Αλλάξαμε λιγάκι τη ροή της εκπομπής σήμερα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και εδώ είμαστε εμείς να σας ενημερώνουμε. Τι πράγμα δεν άκουσα. Μόνο στο top channel, να το πω γι' αυτό, μόνο σε εμάς. Λοιπόν, να καλησπερίσω τη γιατρό, η ειδικότητα παθολόγου έχετε πάρει, την κυρία Σολές Γκόντουιν. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω ανάποδα, να σας ρωτήσω αν αυτή η απόφαση με την ποινή της εξάμηνης φυλάκισης με 3 χρόνια αναστολή σας ικανοποιεί εσάς προσωπικά, αν νιώθετε δικαιωμένη. Ναι, νιώθω δικαιωμένη. Θέλετε να μου πείτε από την αρχή, γιατί εντάξει τώρα εμείς τα είπαμε, αλλά άλλο να το ακούμε από εσάς, το περιστατικό λιγάκι, τι ακριβώς συνέβη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που έγινε ουσιαστικά είναι ότι ο κύριος ήρθε εχθές, τις πρώτες πρωινές ώρες στο νοσοκομείο, την ώρα που εξέταζε κάποιον ασθενή. Άνοιξε την πόρτα και του είπαμε να μην μπει, διότι εξεταζόταν μια άλλη κυρία. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα ξανά άνοιξε την πόρτα και μας είπε ότι πνίγεται, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Από εκείνη τη στιγμή του είπαμε να μπει μέσα. Στο μεταξύ, η σύζυγός του δίπλα μας ενημέρωσε ότι είχε πάρει κάποια αντιβιωτική αγωγή και αυτό μάλλον του προκαλεί μια αλλεργία. Μπήκε μέσα. Απλά από τη στιγμή που μπήκε ο κύριος μέσα, άλλαξε τελείως και προσωπείο και αυτά τα συμπτώματα δύσπνοιας που προσπάθησε να μας δείξει και με το χέρι. Περπατούσε πολύ αργά, δεν έδειχνε να βιάζεται ιδιαίτερα και του είπα, και εγώ και η νοσηλεύτρια, του είπαμε «Κύριε, γρήγορα στο εξεταστικό κρεβάτι να σας βάλουμε μια φλέβα». Αυτό, τίποτε άλλο. Δηλαδή είναι επίγουσα κατάσταση, πρέπει να προχωρήσει. Εκείνος νευρίασε, δεν του άρεσε το γεγονός ότι του είπαμε να βιαστεί, θεώρησε ότι φωνάζαμε, ότι δεν υπήρχε λόγος βιασύνης. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα πάλι η σύζυγος και άρχισε και εκείνη να φωνάζει και να αναρωτιέται γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ και προς τι φωνές. Αυτό, εφόσον τους εξηγήσαμε ότι πρέπει τέλος πάντων να γίνουν γρήγορα τα πράγματα γιατί μπορεί να ξεφύγουν κιόλας και να έχουμε μια πολύ κακή εξέλιξη. Κάποια στιγμή ξάπλωσε, του μπήκε η φλεβική γραμμή και χορηγήθηκε το φάρμακο. Ήταν στη διαδικασία μάλλον χορηγήσει το φαρμάκο. Γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε: «Ξέρω πολύ καλά τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι Χίτλερ και σαπούνι». Αυτό. Ακούγοντας αυτό, εγώ νευρίασα αρκετά. Και του είπα ότι θα τον καταγγείλω και έτσι έγινε. Και ακολούθησε μετά όλη αυτή η διαδικασία. Το γνωστό. Είστε 14 χρόνια, αν άκουσα καλά, στην Ελλάδα. Είδα πριν το βίντεο. Τη δουλειά αυτή του γιατρού πόσα χρόνια την κάνετε, στη δικαιωμένη, έχετε δουλεύετε πόσο καιρό στο μαμάτσιο? Στο μαμάτσιο δουλεύω 1 χρόνο και 3 μήνες περίπου, σχεδόν 15 μήνες. Τώρα κάνω προσωπικές ερωτήσεις, συγγνώμη, αλλά θέλω να καταλάβω κάτι. Σχολείο πήγατε εδώ. Mm-hmm. Εδώ εννοώ, ναι, στην Ελλάδα εννοώ. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε, αν έχετε δεχθεί ρατσιστικά σχόλια και ρατσισμό γενικά στη δουλειά και στο σχολείο όταν ήσασταν πιο μικροί, γιατί είσαστε πολύ νέα στην ηλικία και περίμενα ότι από παιδιά, ας πούμε, έχετε δεχθεί τέτοιου τύπου σχόλια στο σχολείο. Ναι. Ναι. Και σε μικρή ηλικία και τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Εύχομαι. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει. Το είπα και σε μια δημοσιογράφη που με πήρε κάποια στιγμή. Ένα περιστατικό. Όταν είχα μόλις έρθει κιόλας, ήρθα περίπου 1 χρόνο στην Ελλάδα. Ήμασταν στο σούπερ μάρκετ μαζί με τη μητέρα μου. Ήταν ένα παιδάκι που έκανε σκανδαλιές, τέλος πάντων. Και η μητέρα του, βλέποντας εμένα και τη μητέρα μου, αυτό που βρήκε να του πει είναι ότι εμείς οι μαύροι, εμείς οι δύο δηλαδή, ότι θα το φάμε, αν δεν σταματήσει να κάνει σκανδαλιές. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν και πολλά άλλα. Να μην υπάρχουν. Γιατί να υπάρχουν. Εντάξει, τώρα εσείς το έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά καλά, έχουμε δει και για φαινόμενα ρατσισμού και σε άλλου. Και στους ανάπηρους και δεν ξέρω. Στους ομοφυλόφιλους. Ναι. Στη δουλειά σας έχετε δεχθεί τέτοιου τύπου σχόλια, γιατί είστε γιατρός. Κάποιος για να γίνει γιατρός έχει μια πορεία και για να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο σημαίνει ότι έχει όλα τα χέρια για να βρίσκεται. Υπήρχαν άλλοι ασθενείς που σας εξέφρασαν τέτοιου τύπου σχόλια? Mm-hmm. Πρώτον, πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με το επάγγελμα ενός ανθρώπου. Πραγματικά όμως
Καθόλου. Δηλαδή, σέβεσαι τον άνθρωπο, δεν σέβεσαι τον άνθρωπο. Εννοείται. Απλά λέω ότι ένας λόγος παραπάνω που είστε γιατρός και βρίσκεστε κάπου για ένα πολύ συγκεκριμένο λειτουργήμα. Όχι, θεωρώ ότι αυτοί που θα σεβαστούν την καθαρίστρια, ας το πούμε έτσι, αυτοί θα σεβαστούν και τον γιατρό. Αυτό δεν μπορεί να σέβεσαι μόνο τον γιατρό και να κάνεις διαχωρισμούς. Τέλος πάντων, ναι, βεβαίως. Απλά κάποιες φορές γελούσα, άλλες φορές απλά δεν έδινα σημασία. Στην περίπτωση αυτή έπρεπε να κάνω κάτι, να μιλήσω, έστω να κάνω αυτή την καταγγελία, διότι θεωρώ ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο εμένα. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, όταν μιλάς για Χίτλερ και σαπούνι, ένα κομμάτι μεγάλο, σκοτεινότατο της ιστορίας, που, αν τι άλλο, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να επιθυμεί κάτι τέτοιο, να με αντιπαθείς, φυσικά και μπορείς, αλλά να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν νομίζω ότι επιτρέπεται. Εξέφρασε και μια αντισημιτική άποψη, συγγνώμη, και είναι και καταδικαστή, νομίζω, από όλους. Γι' αυτό και έγινε και πάρθηκε και αυτή η απόφαση από το δικαστήριο, έτσι. Διαβάζω ότι είπατε στο Μέγκα το πρωί, εγώ δεν το άκουσα, ότι είναι επικίνδυνος ο δράστης, θεωρείτε. Το ότι κάποιος μπορεί να είναι επικίνδυνος, δεν σημαίνει ότι σον και ντε θα σε χτυπήσει. Όχι, τι εννοείται με αυτή τη λέξη. Εννοώ ότι όταν επιτίθεσαι σε κάποιον, είσαι επικίνδυνος για την ψυχική υγεία αυτού του ανθρώπου. Αυτό εννοώ. Όχι ότι αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή ότι θα με χτυπήσει. Αλλά... Βία είναι και αυτό, εντάξει, είναι λεκτική βία αυτό που χρησιμοποιείς. Βεβαίως, γι' αυτό σας λέω ότι ψυχικά αισθάνθηκα ότι ήταν βίαιος. Και γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη επικίνδυνος. Τη συγγνώμη του καταδικασμένου πλέον κατηγορουμένου θα τη δεχώ, σωστά. Ζήτησε συγγνώμη. Τη δέχεστε. Ναι. Εφόσον καταδικάζει ο ίδιος τέτοιες αντιλήψεις και συμπεριφορές, βεβαίως. Θα μπορούσατε να συζητήσετε με τον οποιονδήποτε, ακόμη και με τον ίδιο τον κατηγορούμενο, τι τέτοιου είδους φράσεις ή απόψεις, με κάποιον που έχει την αντίθετη άποψη, έτσι, κάποιος που εκφράζει μια αντισημιτική άποψη, έχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Θα μπορούσατε να συζητήσετε, να προσπαθήσετε να τον μεταπίσετε, να του βάλετε μυαλό, να το πω πολύ απλά, δεν ξέρω. Θα μπαίνατε σε αυτή τη διαδικασία ή θεωρείτε ότι είναι λίγο άσκοπο? Νομίζω το δεύτερο. Αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είναι υπερβολικά στενόμυαλοι και ό,τι και να έχω να τους πω, θεωρώ ότι το έχουν ξανακούσει. Και δεν πρόκειται να συγκινηθούν ή να αλλάξουν συμπεριφορές απλά έτσι με τα λόγια. Δεν νομίζω. Τι θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει για να... Καλά, τώρα αυτό είναι πολύ γενικό που λέω και χαοτικό, νομίζω, ότι μπορεί να γίνει για να μην ακούσουμε ξανά τέτοια φράση και να μην έχουμε ξανά τέτοιο περιστατικό. Δηλαδή, η παιδεία πρέπει να έχουμε δεν ξέρω τι. Ναι. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να με ερημνήσει αυτό. Πρώτα απ' όλα, όταν η κυβέρνηση η ίδια, και δεν μιλάω για την τωρινή, έτσι, γιατί τώρα. Ναι, είναι φρέσκη. Όταν η κυβέρνηση η ίδια θεωρεί μια ομάδα ανθρώπων που ζει κάτω από τη στέγη μιας χώρας, συγκεκριμένη ομάδα την θεωρεί κατώτερη. Τι εννοείται? Εννοώ ότι είμαι δεύτερη γενιά. Ναι. Δεν έχω την ελληνική υπηκότητα. Mm-hmm. Δεν έχω δικαιώματα πουθενά. Ενώ φορολογούμε κανονικά, δηλαδή δεν γίνεται... Είναι αυτό το ζήτημα που ακούσαμε, που ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έλεγε ότι πάει να γίνει. Mm-hmm. Ακούσαμε από τους ανεξάρτητους Έλληνες που επίσης συμμετέχουν στην κυβέρνηση, όχι να μην γίνει, γιατί εμείς έχουμε ενστάσεις. Σε αυτό αναφέρω. Ακριβώς. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο, θεωρώ εγώ. Ενώ όταν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στο εξωτερικό, δηλαδή Ελληνόπουλα που είναι έξω και διαπρέπουν και ή απλά ζουν εκεί πέρα και ουσιαστικά ανήκουν στην κοινωνία στην οποία βρίσκονται. Εδώ στην Ελλάδα όλοι χαίρονται, είναι τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Τα παιδιά όμως άλλων που βρίσκονται εδώ είναι κάτι που ενοχλεί κάποιους ανθρώπους και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν φύγει ποτέ από αυτή τη χώρα. Έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν παντρευτεί, κάνει παιδιά, έχουν κάνει. Η ζωή τους είναι εδώ. Αλλά μπορεί να 40 χρονών, ξέρω ανθρώπους, μπορεί να 40 χρονών δεν έχουν ψηφίσει ποτέ. Δεν δυσκολεύονται στην αγορά εργασίας και όλα τα σχετικά. Θα μου πεις και οι Έλληνες, προφανώς. Αλλά όταν κάνεις αυτό το διαχωρισμό, δίνεις πολύ χώρο σε τέτοιες ιδέες. Οι ιδέες μπορεί να υπάρχουν, που νομίζω δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν. Απλά οι εκδηλώσεις τέτοιου
τέτοιων συμπεριφορών και αντιλήψεων, αυτά πρέπει κάπως να μπει. Εκεί πρέπει να μπει η φραγμός. Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε δηλαδή, το περιθώριο να ξεκινήσουμε από πάνω Βεβαίως. Για να έρθει όλο αυτό προς τα κάτω. Ναι, πριν από 2 χρόνια νομίζω στη Βουλή μέσα, κάποιος βουλευτής ακροδεξιού κόμματος χαρακτήρισε κάποιους ανθρώπους με φράσεις που δεν θα έπρεπε ούτε σε σπίτι, σε κλειστό χώρο να ακούγονται και αυτό ακούστηκε από τη Βουλή. Εκεί θα κατέληγα, στη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή είπε ότι αυτοί είναι υπάνθρωποι. Είναι... Πώς βλέπετε αυτό το φαινόμενο που έχουμε τα τελευταία χρόνια που έχουμε την αύξηση, πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής που είναι ένα κόμμα που ανήκει στον ακροδεξιό χώρο. Όταν βγαίνει υποψήφιος πρόεδρος, πρωθυπουργός της χώρας και λέει θα διώξουμε τους μετανάστες, που δεν είναι χρυσαυγίτης αυτός που το λέει, λέει θα διώξουμε τους μετανάστες και εκείνοι ευθύνονται για την κατάντια της χώρας, είναι λογικό ο άλλος να γυρίσει και να δει εμένα και να πει ναι, εσύ φταίς που δεν έχω δουλειά ή το παιδί μου δεν έχω δουλειά. Περνιούνται παράξενα μηνύματα από τα μέσα. Πολλές φορές. Δηλαδή το είχε πει ένας πρώην πρωθυπουργός, το είχε πει χαρακτηριστικά. Όταν θα πω, θα διώξω τους μετανάστες. Οι μετανάστες δεν είναι. Δηλαδή η κατάχρηση κάποιων πόρων έρχεται από τους μετανάστες. Και βάζουν τους μετανάστες σε ένα γενικό πλαίσιο. Δεν τους χωρίζουν. Παιδιά δεύτερης γενιάς, οι πρόσφυγες, είναι όλοι σε ένα... Εδώ υπάρχει όρος λάθρου μετανάστες, με τον οποίο έχω πολύ μεγάλο ζήτημα. Χρησιμοποιείται από βουλευτές, χρησιμοποιείται και από υπουργούς. Αυτό έχετε δίκιο, ότι πρέπει να ξεκινήσει πρώτον να υπάρχει πολιτικά μία απόφαση και μία πρόθεση για να μειωθεί όσο το δυνατόν να μειωθούν τέτοιου είδους συμπεριφορές και είναι και ζήτημα παιδείας. Εμείς το λέμε πολύ συχνά εδώ, ότι από την παιδεία ξεκινάνε όλα. Αν πας στο σχολείο σου και σου πει η δασκάλα σου ότι δεν θα σε διαχωρίσει από το συμμαθητή σου που έχει άλλο χρώμα, γιατί δεν έχει καμία σημασία, ή δεν θα σε διαχωρίσει από το συμμαθητή σου που έχει μια αναπηρία ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω μεγαλώνοντας δεν θα έρθεις ποτέ να πεις αυτό που είπα ο 57χρονος. Δεν δημιουργούνται σκέψεις στο μυαλό. Δηλαδή αυτή η αίσθηση διαφορετικότητας δεν φυτεύεται ποτέ στον εγκέφαλο, άρα ενηλικιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι σαφώς δεν βλέπει κάτι το παθολογικό ή το παράξενο σε κάτι που είναι διαφορετικό. Γιατί να είναι. Το διαχωρισμό τον έχουμε δει. Είπαμε τώρα και το έχουμε δει και με άλλες εθνικότητες, σε γειτονιές της Ελλάδας, πολύ περισσότερο. Τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, γιατί ήταν έτσι η πολιτική κατάσταση. Για τους ομοφυλόφιλους και ακόμη στο χρησιμοποιούνται και τώρα. Το έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε, νομίζω. Πρέπει να το δούμε. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, ο άλλος τι κάνει στο σπίτι του, γιατί σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Ο ανάπηρος, γιατί είναι πρόβλημα δικό σου και πρέπει να. Καλά, εδώ το βάζουμε σε χωριστά σχολεία τώρα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε, δεν θα τελειώσουμε εδώ. Βάζουμε σε σχολεία διαφορετικά του ανάπηρου γιατί είναι ανάπηροι και δεν του μπλέκουμε του υπόλοιπου μαθητέ. Γιατί κάπου. Τέλο πάντων, μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Πολύ θα ήθελα να την κάνουμε κάποια στιγμή. Αλλά δεν έχουμε λύσει δυστυχώ ακόμα. Και πέρασε και ο αντιρατσιστικό νόμο το 2014, έτσι. Ευτυχώ. Ευτυχώ. Η διοίκηση του νοσοκομείου καταδίκασε το περιστατικό με επιστολή και ο ιατρικός σύλλογος νομίζω ότι είστε ικανοποιημένοι πλήρως. Πραγματικά δεν έχω λόγια για να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για αυτή τη στήριξη. Το ιατρικό σύλλογο, την διοίκηση, τους συναδέλφους, όλους. Πραγματικά. Και τη μάρτυρα που ήρθε και κατέθεσε αυτά που είδε και άκουσε. Τους ευχαριστώ όλους. Και τα κανάλια φυσικά, έτσι. Γιατί δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση σε καμία περίπτωση. Περίμενα ότι θα πηγαίναμε στο δικαστήριο και θα τελείωνε το θέμα. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα τέτοια στήριξη και ευχαριστώ τους πάντες. Είναι θετικό αυτό νομίζω που γίνεται για να περάσουμε και ένα μήνυμα. Γιατί πολλά κάνουμε εμείς στη δημοσιογράφη να περάσουμε και ένα μήνυμα προς τα έξω ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Όχι μόνο η άλλη, και αυτή. Και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης το καταδίκασαν. Τώρα μου λένε, συγγνώμη, δεν το είπα. Ναι, το έδωσε με αυτό. Τους ευχαριστώ επίσης πολύ. Τώρα πριν κλείσουμε, μου είπατε ότι δεν ψηφίζετε στη χώρα. Όχι. Δεν ψηφίζεται και στον Ιατρικό Σύλλογο όμως, τον οποίο είστε εγγεγραμμένοι, πληρώνεται κανονικά συνδρομή. Και βγάλαμε και χθες τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και μας είπε ότι είναι ένα βασιλικό διάδειγμα το οποίο πρέπει να αλλάξει για να γίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή, είναι εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Δεν το χωράει στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι λίγο
Είναι πολλά τέτοια παράξενα όμως που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δηλαδή δεν έχει σχέση τόσο πολύ μόνο και με τους ξένους. Είναι και πολλά παράξενα και παράδοξα σε κάποιους νόμους που βγαίνουν. Που λες, ας πούμε, τι γινόταν εκείνη τη στιγμή που σκεφτόνουσαν τέτοιο νόμο. Ναι, δεν μπορώ να ψηφίσω. Ο Ιατρικός Σύλλογος έκανε ό,τι μπορούσε και κάνει ό,τι μπορεί και τους ευχαριστώ. Και θα δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Μακάρι να αποφασίσει πολλά καλά μαζί με το δικό σας και άλλα πολλά να ευχηθώ εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Godwin. Εγώ ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ για την στήριξη. Να είστε καλά. Και εύχομαι να μην ξαναακούσετε και να μην ξαναζήσετε τέτοιο περιστατικό ποτέ ξανά. Να μην το εύχομαι σε κανέναν, βασικά να μην συμβεί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χορηγή και γυρίσουμε με το ζήσει πισιάβα και πάλι.